Θα καλωσορίσουμε τον έντιμο Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νεολαίας, κύριο Πρόδρομο Προδρόμου. Και τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, κύριο Ισαΐα. Έντιμε κύριε Υπουργέ, Πανιερότατε, κύριε Σύμβουλε του Προέδρου του Κομμάτων Αθλητισμού, επίτιμε Πρόεδρε της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κύριε Λαζαρίδη, κύριε Φίβο Κωνσταντινίδη, πρεσβευτή Fair Play, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι και των συνεργατών χορηγών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κύριοι Πρόεδροι και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και στελέχη και συνεργάτες στις αθλητικές ομοσπονδίες, λειτουργία εδώ στις αθλητικές ομοσπονδίες. Ο Πρόεδρος, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το Εργαζόμενης Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής σας καλωσορίζουν στο Ολυμπιακό Μέγαρο για την σημερινή τελετή αγιασμού και κοπής της Βασιλόπιτας της ΚΟΕ για το 2023. Παρακαλώ τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, κύριο Ισαΐα, για την τελετή του αγιασμού. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών ο ποιόν αείμι θυμών κατά τη συνέπει οίκια. Μη αποστήσεις το ελαιός αθυμών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσεν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν Ιορδάν. Δόξα Πατρί. Και Υιό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν Ιορδάν βαπτιζομένου σου Κύριε. Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Του γαργενήτωρος συμφωνεί προς ευμαρτύρηση. Αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν ειρήνη περιστεράς ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξα και οι Χριστούς αιώνας των αιώνων αμήν Αναγία Θεότο και Παρθένε τον κύρον ημών τα έργα κατεύθυνο και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε εντοψάλην ημάς των αγγέλων ημών Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον. Δύναμη. Ναι, δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ελέος και αλήθεια συνήθισα νικαιός και νικαίνει κατεφύγησα. Προσκομέ. Ευδόκησας Κύριε την κύψου. Σοφία. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Προσκομέ. Τέκνοντι είτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαίωστε. Είναι αφροντίζω συν καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκόντες στο Θεό. Ταύτα εστίν τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς της συζητήσεις και γενεαλογίας χέρις και μάχας νομικάς περίστασο εις συγκαράν ωφέλης και μάταιη ερετικών άνθρωπων με ταμίαν και δεύτεραν ουθεσίαν φαρετούν ειδός ότι εξέστραπτεν οτι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος μαρθάν έδωσαν δε ημέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρειάς ή να μειώσει να καρπεί.
διακρίνηση του αναγνώντη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία, ακούσαμε το Αγίο Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Έχετε κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, εμείς είστε το άλλα στις γης. Εάν δε το άλλος μόνο αθήν την αλληστήσετε, εις ουδέν ισχύ έτοιμη βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Εμείς είστε το φως του κόσμου, που δίνεται πόλης κρυβή να επάνω ολοσκημένη, που δικαίωση λίχνων και τη θέαση αυτών υπό το μόδιον, αλλά επειδή λιχνίαν και λάμπει πάση της εν δικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση των πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμο τους προφήτες. Ο κύρθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ισαΐου. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσέβους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτημον και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του καταπευθύνε μη πλουσία τη θεία χάρη εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του γενέστε μην το Θεόν ημών συνεργών και αντιλήπτωραν εμείς κατά τον Θείον αυτού φωτισμόν πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντων των συνεργατών μετά των ευρισκομένων, εν διακολουθία ταύτη, υπέρ υγείας σωτηρίας και θείας βοήθειας αυτών υπόμεν του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη της Παναγίας ακράντη περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα Τίσου. Τα σκεφαλάς ημών τον Κύριο κλείνουμε. Κλείνον Κύριε τόσου και πάκουσον ημών τον Ιορδάνη Βαπτιστή είναι καταδεξάμενος και αγιά σας τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του αυτών ευχαίνος, σημαίνοντας το της δουλειάς πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε το αγιασμού σου, δια της του ύδατος που τον ύψος του εγκραντισμού και γενώσει μην κύριε συγγεία ψυχής και σώματος. Συγχαρεί ο αγιασμός ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Προσόδρεξου να πεις ο Θεός.
Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα. Σε εμπίστηνα πάνω σε την ευλογία σου, άκραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Σου Χριστέ, ο άνθρωπος σας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθον γενόμενος και τα ημέτερα επιτιδεύει με τα εργασάμενους, ο και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλές σας, η να τα αυτήν ευλογοναγιά σας, αυτός Κύριο Πρόεδρος, εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνομα της σου καταρχόμεθα σήμερον. Είναι τα ταύτα, ταχύ και εσείως εις πέρας αγάπομεν, φώτισον δε ημών την διάνοια και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, είναι πάντοτε το αγαθόν πράττουμε και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα, εις διακονία του λαού σου και ζώξα σύ και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, μη και αίκη στου αιώνα των αμήν. Δόξα σε Χριστό, σε Πατρί και Αγίου Πνεύματος και νίκη αίκη στου αιώνα των αμήν. Κυρελέσουν, 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 δέσποτα, άγιε ευλόγησου. Που εν Ιορδάνη μου Ιωάννου Βαπτιστήνη καταδεξάμενος για την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Πανακράτου και Παναμόγιας από την Μητρός δυνάμει του Κοιμίου και Ζωβίου Σταυρού, προς τα θείες του Μήνου Πορνίου Θείο δυνάμεων ασωμάτων και θείες του Κοιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, τον Αγίου Ενδόξου και Πανεκτήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου και Πανεκτήμων Αποστόλων Βαρνάβα Ιδρύτου και Προστάτου της Αγιωτάτης Μονοκλησίας, τον Αγίου Ενδόξου και Λίγο Μαρτίνου των Οσίων και Θεοφόρων Πατριμών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, του Τροπεοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ Γιάννης και πάντως των Αγίων Ελεήσι και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και λαϊμών Θεός. Θα διαβάσουμε τώρα την ευχή της βασιλοκόφτας, αλλά θα την κόψουμε στο τέλος. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Ελέησον. Κύριε Θεός ημών, ο καιρός και ο χρόνος εν τη δία εξουσία θέμενος και τη ζώνη μόνης χείρας των διακρατών, επάκουσον ημών διωμένος σου εν διευσίμω ημέρα ταύτη. Επί τη εισόδου ημών εις τον αιώνα εαυτώντας Χριστότητός σου, ευλόγησον τους άπτους τούτους, τους προσφερομένους εις δόξα σύ και στην τιμή του εν Αγίης Πατρός ημών Βασίλειου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καρπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατάληψον εφημάς τους τα δώρα ταύτα ευτρεφίσαντας. Και ηλπίκαμεν το ζώντι Θεό εις αιώνας. Ευλόγησον ημών εισόδους και εξόδους, πλήθυνον αγαθή στη ζωή ημών, κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των Θεών εντολών, ότι και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπο. Πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός, τον Αγίης Πατρός ημών Βασίλου του Μέγολου και πάντως τον Άγιο Αμήν. Δευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δευχών του Αγίου Δεσπονίκων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ετοιμότατε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε, Θεός Πρόεδρε, αγαπητά στελέχη του αθλητισμού, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είμαι σήμερα εδώ εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου και Νέας Ιουστινιανής, κυρίου κυρίου Γεωργίου, τη εντολή του οποίου ήρθα να σας μεταφέρω τα καλά νέα. Καταρχάς τις ευχές για υγεία, μακροημέρευση, επιτυχία στους ευγενείς στόχους του αθλητισμού, οι οποίοι συνάδουν με τους ευγενικούς στόχους της αγιοπνευματικής εκκλησίας, οι οποίοι είναι η διαμόρφωση του ήθους εν Χριστώ Ιησού, η διαμόρφωση ενός χαρακτήρος, ο οποίος θα πλησιάζει προς τον Θεό και θα απομακρύνεται από τον διάβολο. Αυτόν τον δρόμο ο αθλητισμός έχει διαλέξει, τον δρόμο του ήθους, των αρχών και των αξιών, που δίνουν αξιοπρέπεια στην ανθρώπινη υπόσταση και την οδηγούν σε ένα σύστημα αρετό που δεν μπορεί παρά να ονομάζεται σωτηριολογικό. Με αυτή λοιπόν την θεολογική τοποθέτηση για τη σχέση αθλητισμού και εκκλησίας και τις ευχές του Μακριωτάτου μεταφέρω και τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπική Εκκλησία της Κύπρου ανοίγουν τις πόρτες τους στον αθλητισμό και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και θεσμικά για θέματα που αφορούν αυτών των σπουδαίων κεφάλαιων της κυπριακής κοινωνίας. Θεωρούμε τον αθλητισμό, ο Μακαριωτάτος συμφωνεί πλήρως με αυτό και θα το καλλιεργήσει, ότι είναι ένας από τους μεγάλους σύμμαχους της Εκκλησίας στην διαπαιδαγώγηση των νέων, αλλά και τη διαμόρφωση του ήθους και συστήματος αξιών που είναι για μας χριστιανικές στο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για συνεργασία, αυτούς θα τους συζητήσουμε θεσμικά, αλλά πλέον η Εκκλησία της Κύπρου με τις ευλογές του Μακαριωτάτου και τη δική του παρότριση ξεκινά μια νέα σελίδα σχέσεων θεσμικά με τον αθλητισμό της Κύπρου.
Και αυτό πιστεύω θα οδηγήσει σε πολλές πνευματικές, αλλά και γιατί όχι φυσικές επιτυχίες στον τόπο μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευχαριστώ.